διαπραγμάτευσης. Είναι δεδομένο ότι έχουμε μια βαθύτατη κρίση στο εσωτερικό και ένα υπερβολικά δύσκολο περιβάλλον στο εξωτερικό, που δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα, είδατε και από το δικό σας ρεπορτάζ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία έχει πεπερασμένους πόρους να στηρίξει τις οικονομίες του Νότου. Ο κ. Τουρνάρας έχει μια δύσκολη αποστολή. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι η ελληνική οικονομία να ξαναπατήσει τα πόδια της. Σε αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε στις διαρθρωτικές αλλαγές, χρειάζεται να προχωρήσουμε στις ιδιωτικοποίησεις, χρειάζεται να προχωρήσουμε στη μείωση της γραφειοκρατίας για να μπορέσουν να ξαναδημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Αυτό το πλαίσιο θα επιτρέψει τη χώρα μας να ξανααποκτήσει την αξιοπιστία της, η οποία είναι απαραίτητο συστατικό της επαναδιαπραγμάτευσης, η οποία ξεκινάει και φυσικά δεν είναι μια στιγμιαία διαδικασία, είναι μια διαρκής διαδικασία. Κύριε Μηταράκη, μιλά στην ατζέντα του. Η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης, έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Απλώς αυτό που είπα και πριν δεν είναι μια στιγμιαία συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει στο άμεσο προσεχές διάστημα. Και ήδη τα Υπουργεία, στις πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις που είχαν με την Τρόικα, το ίδιο έκανε και ο κ. Νικολόπουλος, από ό,τι γνωρίζουμε, θέσαν τα θέματα, αρχίσαν να ανοίγουν τα κεφάλαια τα οποία θα συζητηθούν. Να σας ρωτήσω κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι ως χώρα έχουμε μια χαμηλή αξιοπιστία, γιατί θέματα που εμείς είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε, θέματα που έχουμε δεχτεί και έχουμε συμφωνήσει, τα τελευταία χρόνια δεν τα έχουμε υλοποιήσει. Αυτό έχει επηρεάσει αρνητικά το κλίμα απέναντι στην Ελλάδα. Και βέβαια δεν συμβάλλει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κρίση έχει μεταφερθεί και σε άλλες χώρες και όπως είπα στην εισαγωγή μου, η πόλη της Ευρώπης είναι πεπερασμένη και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι όλοι στην Ευρώπη είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Κύριε Ισοδύναμα Μέτρα, μα υπάρχει, είναι έτσι? Μια ανοιχτή συζήτηση για όλα τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη αγωνία που υπάρχει το 2012 είναι ότι βλέπουμε ότι με τα παρόν στοιχεία η ανεργία θα φτάσει στο 24%. Και η άμεση προτεραιότητα είναι με την διευκόλυνση των επενδύσεων, με τις ιδιωτικοποιήσεις, να προλάβουμε την εκτείναξη της ανεργίας. Γιατί τότε θα έχουμε ένα βαθύτατο πρόβλημα στα χέρια μας. Συζητάμε λοιπόν διάφορα ισοδύναμα, τα σημεία του προγράμματος που έχουμε πει ότι είναι υφεσιακά και προσπαθούμε αυτά έχουν να τα γίνει αποδεκτά ή περιμένετε απάντηση? Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Όταν φτάσουμε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη αναθεώρηση, θα δούμε τα σημεία στα οποία υπάρχει συμφωνία. Για να πάω στον κύριο Αλλά είναι δεδομένο και θέλω να μείνει αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, να διευκρινίσω εγώ, κύριε Παπαδημούλη. Κατά πρώτον, δεν έχει αλλάξει η θέση κυβέρνηση. Αυτά τα σημεία επαναδιαπραγμάτευση ισχύουν. Η επαναδιαπραγμάτευση ξεκινάει και είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Δεν έχει τεθεί θέμα μη επαναδιαπραγμάτευση και μην το ερμηνεύετε κατά το δοκούν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χτίζει την αξιοπιστία της, η οποία είναι προαπαιτούμενο και θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των ηφαισιακών μέτρων του μνημονίου. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή όμως σε εμάς είναι τα μη ηφαισιακά μέτρα. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Πώς θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και σε αυτό ελπίζουμε ότι η αντιπολίτευση δεν θα ξεκινήσει. Δεν θα συνεχίσει όπως κινήθηκε ο κ. Τσίπρας στις προγραμματικές δηλώσεις, ο οποίος απείλησε όλους τους σοβαρούς επενδυτές να μην έρθουν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να έρθουν ακριβώς οι επενδυτές που ισχυρίζεστε ότι δεν θέλετε. Οι κερδοσκόποι και οι κεροσκόποι. Γιατί οι αξιοπρεπείς επενδυτές, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας, ελληνικές και ξένες, δεν θα έρθουν ή θα ζητήσουν τεράστιες εκτόσεις σε χώρες που δημιουργείται το πολιτικό κλίμα. Κύριε Μηταράκη, να διευκρινίσουμε δύο πράγματα τα οποία έβαλε ο κ. Παπαδημούλης. Το φέρνετε πιο κοντά. Το ένα και πότε? Η κυβέρνηση πλειώνει αυτή τη στιγμή γύρω σε 20 ώρες μετά που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Και αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά ο νέος Υπουργός Οικονομικών είναι στο Eurogroup. Νομίζω ότι είναι όριμο να περιμένουμε μερικές μέρες, λίγες εβδομάδες και αυτά τα ερωτήματα, οι απαντήσεις θα έρθουν. Δεν νομίζω ότι βοηθάει κανείς τη διαδικασία που υπάρχει με το να αρχίσει να κάνει δηλώσεις στα κανάλια. Η ύφεση, για να αντιμετωπίσουμε την ύφεση, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Για να έχουμε επενδύσεις, χρειαζόμαστε όλοι να συμβάλλουμε να υπάρχει πολιτική και κοινωνική ειρήνη. Και το πρώτο δείγμα γραφής σας στη Βουλή δείχνει ότι δεν είστε σε θέση να συμβάλλετε σε μια εθνική προσπάθεια.